Ο πύργος ήταν ένας από τους 15 σταθμούς του ποταμιού στην Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην Ηλία ταξίδεψαν στελέχη του κινήματος με επικεφαλής τον Δημήτρη Κυριακόπουλο για να συναντηθούν με πολίτες και να αναπτύξουν τις θέσεις του ποταμιού, ουσιαστικά ανοίγοντας πρόωρα την εκπροεκλογική περίοδο που αναμένεται να ξεκινήσει λίγο πριν τα τέλη του χρόνου, αν δεν υπάρξει προεδρική εκλογή στη Βουλή. Ο Δημήτρης Κυριακόπουλος παρουσίασε τις απόψεις που πρεσβεύει το ποτάμι, έκανε διάλογο με τους πολίτες, ενώ μίλησε και στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τόνισε πως θέση του ποταμιού είναι να υπάρξει εκλογή Προέδρου από την παρούσα Βουλή και να ακολουθήσουν εθνικές εκλογές αργότερα μέσα στο 2015 σε σταθερά ορισμένη ημερομηνία. Συζητάμε με τους ανθρώπους, κάνουμε ανοιχτές κουβέντες με ερωτήσεις και απαντήσεις για κάθε τι που μπορεί να τους απασχολεί. Εμείς έχουμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή που δημιουργηθήκαμε ως κίνημα ότι θέλουμε σταθερή ημερομηνία εκλογών για τη χώρα και ήρεμη διακυβέρνηση με βάση τη συνεργασία και τη συζήτηση για όλα τα μεγάλα ζητήματα. Εμείς δεν έχουμε βουλευτές στη Βουλή, αλλά αν είχαμε, θα ζητούσαμε πρώτα να οριστεί σταθερή ημερομηνία εκλογών για να μην οδηγηθεί η χώρα σε μια ατέρμονη προεκλογική περίοδο και μετά να ψηφιστεί ο Πρόεδρος. Τα προβλήματα των σκουπιδιών στον πύργο ή το πρόβλημα στη Σπιάτζα ή όλα τα υπόλοιπα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας δεν μπορεί να είναι μια λύση από το κολονάκι. Η λύση των προβλημάτων του πύργου θα έρθει από τον πύργο. Όσο για τον υποψήφιο κύριο Δήμα, τον χαρακτήρισε σοβαρό πολιτικό αλλά εκπρόσωπο ενός παλαιοκομματικού συστήματος.